Λάβει, καλή σπέρα, καλή εβδομάδα εδώ από την Όργια Μπλε και συγχαρητήρια για την πρόξη στο Final Four Παίδων, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε μια έτσι πολύ μεγάλη χαρά πήραμε από τα παιδιά. Είναι το πρώτο σου Final Four και ως προπονητής πλέον, ε? Ενώ Final Four Πανελλήνιο, γιατί το επέστο κατακτήσατε κιόλας, δεν το συζητάμε. Ναι, υπήρξε μια έτσι πολύ ευχάριστη συνέχεια. Είχαμε βάλει αυτούς τους δύο στόχους από την αρχή της χρονιάς. Τα παιδιά ήταν ήδη επιτυχημένα από πέρσι, είχαν κατακτήσει το παμπεδικό. Φέτος βάλαμε ακόμα μεγαλύτερους στόχους, πιο πολλά παιχνίδια, πιο δύσκολη διοργάνωση. Και δόξα τω Θεώ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μετά τον τίτλο που κατακτήσαμε στην ΕΠΕΣΤ, κατορθώσαμε με 4 στα 4 σε ένα δύσκολο τουρνουά με ζέστη, με 3-4 συνεχόμενα παιχνίδια στην ουσία σε 3 μέρες. Με πολύ κόσμο να συμπληρώσω εγώ, γιατί στο ένα παιχνίδι ήμουνα με την ομάδα του Εύρου Σουφλίου. Με πολύ κόσμο. Πραγματικά πολύ κόσμο στο Κατσάνιο. Ήταν πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και τα 4 παιχνίδια. Και νομίζω με πολύ καλές εμφανίσεις και πιστικές δίκαια κατακτήσαμε την πρώτη θέση και την είσοδό μας στις καλύτερες 4 ομάδες της Ελλάδος. Λάμπη, επειδή δυστυχώς λόγω ώρας και εκπομπής μπόρεσα να δω μόνο το πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο καλή εικόνα. Εγώ στο πρώτο παιχνίδι, στο λέω πρώτη φορά και εντός αέρα για να το ακούσει, εντυπωσιάστηκα, γιατί είχα δει, όπως θυμάσαι, και το Final Four στην Περαία, που ήταν, αν εξαιρέσει τα Μουδανιά, οι ίδιες άλλες οι ομάδες. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με αυτό που είδα. Δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο εντυπωσιακή εικόνα της ομάδας, θα μου πεις 4 στα 4, αλλά μάλλον κάπως έτσι ήταν. Με τη συνοχή της, με την προσπάθεια, και μιλάμε για μικρά παιδιά, έτσι. Παίξανε πολύ καλό βόλιο. Ήταν θέμα ημερών αυτό το τουρνουά, το τετραημέρου. Καταρχήν τίποτε δεν είναι τυχαίο. Η ομάδα ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένη σε αυτό το τουρνουά παρά στο τουρνουά της Περαίας. Ναι. Τότε υπήρχαν κάποια προβλήματα με τα χιόνια, είχαμε χάσει πάρα πολλές προπονήσεις, είχαμε αρρώστιες. Και ένας τραυματισμός νομίζω ήταν στον τελικό ενός παιδιού. Είχαμε πολλά προβλήματα κτλ. Και δεν ήμασταν σε καλή κατάσταση. Δηλαδή τότε κάπως λόγω ποιότητας και ίσως και λίγο τύχης στον τελικό κατακτήσαμε την πρώτη θέση. Mm-hmm. Τώρα τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Η ομάδα έκανε προπόνηση καθημερινά 2 ώρες, ήταν στο γήπεδο, με πολύ μεγάλη παρουσία σε όλες τις προπονήσεις, τις περισσότερες τουλάχιστον. Mm-hmm. Δώσαμε δυνατά φιλικά παιχνίδια και η ομάδα ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη. Εγώ ήμουνα σίγουρος ότι πολύ δύσκολα να χάσουμε την πρώτη θέση. Απλά έχεις μια ανυπομονησία να δεις ότι και τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά τελικά πήγαν όλα πολύ καλά. Είχαμε πάρα πολύ καλή εικόνα τα πρώτα 2 παιχνίδια, πιστικές. Την τρίτη μέρα, επειδή χρειαζόμασταν μόνο ένα σετ και χρειάστηκε να ξεκουράσουμε και κάποιους παίχτες, εκεί λίγο υπήρχαν κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά όχι κάτι το τρομερό. Εντάξει, τελικό, μικρό το κακό. Έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι, φυσιολογικά είναι αυτό. Γιατί δεν μπορείς να παίξεις τώρα 4 συνεχόμενα παιχνίδια με την ίδια ένταση. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν και επαγγελματικές ομάδες, πόσο παραπάνω κάποια παιδιά τα οποία είναι 16χρονα και πρώτη φορά στη ζωή τους συμμετέχουν σε τόσο δύσκολα τουρνουά. Mm-hmm. Τώρα που πρώτη φορά στη ζωή τους εκμεταλλεύουμε αυτό που λες, θα πάνε να χτυπήσουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, πώς είναι? Και εσύ πώς είσαι φυσικά, έτσι, και γιατί και για σένα θα είναι πρωτόγνωρο. Θυμίζω, από 14 ως 16 Ιουλίου περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, αν θα γίνει κάπου αλλού. Πρώτο παιχνίδι με Ολυμπιακό, μετά είναι η ομάδα της Πάτρας και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Δυνατό Final Four προβλέπω. Σίγουρα, αυτό θα είναι, πιστεύω, και ακόμα πιο δύσκολο τουρνουά, γιατί εντάξει, είναι οι 4 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος, δεν μπορεί να πήγε κάποια ομάδα στην τύχη ή να την βολέψαν οι συμπτώσεις, είναι καλές ομάδες, δεν νομίζω να υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές, πιστεύω ότι είναι ισοδύναμες, οπότε πρέπει να δουλέψουμε το ίδιο σκληρά, είναι λίγο δύσκολη περίοδος. Mm-hmm. Ξεκινάνε τα φωτιστήρια, κάνει πάρα πολύ ζέστη, το μυαλό των αθλητών είναι στη θάλασσα. Κατά καλό καιρό, και δεν είναι και ημιτελικός τελικός για να τελειώνεις, έτσι είναι, παίζουν όλοι με όλους, είναι διαφορετικό. Όλοι με όλους, ναι, οπότε πρέπει να κάνουμε 3 πολύ καλά παιχνίδια. Ίσως να μην χωράνε στραποπατήματα, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω είναι δίκιο έτσι, οπότε πρέπει να παίξεις 3 δυνατά παιχνίδια για όλους. Ναι. Ναι. Το πρώτο, είναι λίγο κλισέ αυτό που θα πω, το πρώτο θα προσέξεις πιο πολύ, γιατί είναι και με τον Ολυμπιακό, είναι και, ξέρεις, όποιος ξεκινήσει με το δεξί βλέπει και αλλιώς τα άλλα 2 που ακολουθούν. Έτσι.
Μπορεί να παίζει ρόλο στην ψυχολογία των αθλητών. Είναι και μικρά παιδιά. Αλλά όχι ότι είναι και κάτι το ότι αν κερδίσουμε τελειώσαμε. Δεν γίνεται, γιατί σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να τα κρατάμε και προσγειωμένα τα παιδιά, αλλά και το αντίθετο όταν έρχεται ένα στραβό αποτέλεσμα, να μην, γιατί έχουμε τέτοια σκαμπανεβάσματα στη ζωή. Προσπαθούμε πάρα πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι. Προσπαθούμε να διώξουμε όσο γίνεται το άγχος, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος, να το διαχειριστούν. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος πάντως από τα παιδιά, από όλα τα παιδιά, και από τον επαγγελματισμό που έχουν δείξει. Μ' αρέσει που λες τη λέξη επαγγελματισμός για 16 ονών παιδιά. Νομίζω είναι πρωτόγνωρο. Όταν ακούνε ότι κάνουμε κάθε μέρα 2 ώρες και παραπάνω, ίσως κάποιες μέρες προπόνηση, εδώ ομάδες Α1 ίσως να μην φτάνουν σε αυτό το σημείο. Η ομάδα ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη. Πρέπει να δουλέψουμε το ίδιο καλά, να πάρουν κάποιες ανάθεσεις τώρα, γιατί έχουμε ρεπό αυτήν την εβδομάδα. Να ξεκουραστούν, να γεμίσουν τις μπαταρίες και να μπούμε το ίδιο δυνατά για τα 3 αυτά δυνατά παιχνίδια που είναι ο μεγάλος στόχος και δέλεαρ για όλα τα παιδιά. Οπότε μέχρι 14 πάτε full 2 ώρα συνεχόμενα. Κανα μπάνιο δεν έχει τίποτα. Είναι και τα φωτιστήρια, είναι και τα μπάνια, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς θα το κάνουμε το πρόγραμμα. Πάντως υπάρχει διάθεση. Σχεδόν ένα μήνα έχουμε μπροστά, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, πρέπει. Κοίτα, δεν μπορούμε να χάνουμε πάρα πολλές μέρες. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση τα παιδιά. Ναι. Χρειάζεται μία ξεκούραση και στο μυαλό και στο σώμα. Γιατί εντάξει, όσο να είναι προβληματάκια υπάρχουν. 4 παιχνίδια δώσαμε στην ουσία σε 3-24 ώρα. Υπάρχει μια καταπώνηση. Αλλά νομίζω ότι θα το διαχειριστούμε όπως πρέπει. Και πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά. Να μελετήσουμε και λίγο και τις ομάδες, γιατί δεν τις ξέρουμε. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε στοιχεία. Να συλλέξουμε πληροφορίες, αν μπορούμε να βρούμε κάποια βίντεο από τα παιχνίδια τους, για να πάμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι σε αυτά τα μάτς. Εσύ που είναι πρωτόγνωρο για σένα, γιατί είναι η πρώτη φορά που φτάνεις σε αυτό το σημείο, σε αυτό το επίπεδο ως προπονητής, έχοντας ξεκινήσει από το προηγούμενο καλοκαίρι προετοιμασία ως παίκτης του Ηράκλειου, παίζοντας Α1 Αδρών, παίζοντας Κύπελο, παίζοντας Λικάπ, έχεις παμπέδες, έχεις παίδες, κάνεις όλη αυτή την πορεία. Κάνεις όλη αυτή την πορεία πρωταθλητισμού και φτάνεις στο σημείο μέσα Ιουλίου να εξακολουθείς και να έχεις αγωνιστικές υποχρεώσεις και μετά να ξανακληθείς ως αθλητής. Τι γίνεται, πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό? Εγώ κουράστηκα μόνο που λίγο, το είπα, Λάμπη. Είναι λίγο μαζεμένα τα δεσιά. Γενικά φέτος, μπορώ να πω ότι λίγο ζορίστηκα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ήμουν και αθλητής και προπονητής, δηλαδή τελείωνα την προπόνηση. Έτρωγα γρήγορα, καμιά φορά έτρωγα και στα ποδητήρια και έτρεχα να προλάβω την προπόνηση. Ήτανε λίγο, δηλαδή, κάποια στιγμή το συνηθίζεις όμως, αλλά και επειδή βλέπεις την όρεξη που έχουν τα παιδιά, σε τραβάνε και τα παιδιά νομίζω. Εγώ έβλεπα την όρεξη και τη θέληση που έχουν, γιατί εμείς από μόνοι μας αξίσαμε την ώρα της προπόνησης, χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι. Γιατί όταν βλέπεις το παιδί διψάει και θέλει να βελτιωθεί, σε τραβάει και σένα τον ίδιο. Όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει όρεξη, νομίζω πάει κάπως αναλογικά. Αυτό το δέσιμο υπάρχει μεταξύ μας, η όρεξη, οπότε γι' αυτό πήγαν όλα τόσο καλά, γι' αυτό υπάρχει μεγάλη βελτίωση από πέρσι που ξεκινήσαμε την προετοιμασία και κάποιοι που έχουν δει τα παιδιά τότε και τώρα βλέπουν μεγάλες διαφορές. Οπότε τίποτα δεν έχει τυχαίο, με καλή δουλειά, σωστή δουλειά και με πολύ καλή συνεργασία φυσικά των αθλητών και του προπονητή και κάποιων άλλων παραγόντων, όλο είναι μια λυσίδα, έρχεται το αποτέλεσμα το καλό. Τώρα με το πόσο είμαστε, 43, έκλεψα. Είμαι το 72, 45 είμαι. Έκλεψα λίγο, εντάξει. Δεν είμαι καλός στα μαθηματικά. Το 45 τον σταματάει το Λάμπη Μπαμπαλιούτα για να ξαναπαίξει Α1. Νομίζω ότι, Γιώργο, δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Το βλέπουμε αυτό πλέον ότι και στα άλλα αθλήματα, ακόμα και στο ποδόσφαιρο, που υπάρχουν μεγαλύτερες καταπονήσεις. Άρα η απάντηση είναι όχι. Δεν σε σταματάει. Σωματικά μπορώ να παίξω, εννοείται, ακόμη. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Έχω μάθει τη θέση. Είμαι σε καλή φυσική και σωματική κατάσταση. Θα δούμε φέτος, θα αρχίσουμε να μιλάμε τώρα. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι συζητήσεις. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις οφειλές της Ισβαλίας, γιατί πρέπει να πάρουν αδειοδότηση. Με την αδειοδότηση, ναι. Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα. Μέχρι τέλος του μήνα ή την πρώτη εβδομάδα μπορεί να δοθεί κάποια παράταση
μπορεί να έχουμε κάποιες εξελίξεις. Ακόμα προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Οπότε νομίζω σε κάνα 10-15 μέρες θα ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει για τον χρόνο. Δηλαδή δεν αποκλείεται να σε ξαναδούμε να παίζεις. Όλα είναι πιθανά. αφού ξεκουραστείς πρώτα, ή μάλλον να το πω αλλιώς, αφού πάρεις πρώτα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, για το οποίο ευχόμαστε με τους παίδες του Ηρακλή, και μετά να ξεκουραστείς φυσικά όσο προλαβαίνεις. Ναι, ναι. Το Αλεξανδρούπολη πώς φαίνεται? Φυσικά θα προτιμούσες εδώ, δεν το συζητάμε, να γίνει Θεσσαλονίκη το Final Four. Καλά, σίγουρα δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή για εμάς ήταν αβαντάζ ότι παίζαμε στο γήπεδό μας. Δεν χρειάστηκε να ταξιδέψουμε. Αισθάνεσαι φυσικά πολύ πιο οικία στο γήπεδό σου, έχει την υποστήριξη από τον κόσμο. Όλα είναι καλύτερα φυσικά. Όχι ότι αν παίζαμε κάπου αλλού δεν θα τα δίναμε όλα, έτσι. Τώρα το αβαντάζ μπορεί να το έχει μια ομάδα άλλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Όπως είπα, οι ομάδες δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Mm-hmm. Οπότε από εκεί πέρα πρέπει να υπάρξει η συγκέντρωση μεγάλη πάνω από τις πληροφορίες αυτές που θα συλλέξουμε και αποφασιστικότητα. Αν και από μόνοι τους τα παιδιά πλέον ξέρουν πού βρίσκονται και πού πατάνε και τι μπορούν να πετύχουν σε ένα τέτοιο τουρνουά, τελικό τουρνουά. Θυμήθηκα τώρα στη συζήτηση που κάνουμε τις προάλλες που είχαμε εδώ στην εκπομπή τηλεφωνικά πάλι. Είχαμε φιλοξενήσει το Σάββατο τον Κοφίδη και μου έλεγε ότι okay, είναι καλός ο πρωταθλητισμός, αλλά θέλουμε να βγάλουμε και κάποια παιδιά. Αν σε ρωτούσα τώρα, αν βγαίνουν παιδιά, τι θα μου απαντούσες? Πέρα, καλή είναι η τίτλη, δεν το συζητάμε. Ποιος δεν θέλει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά τον παράλληλο στόχο. Στο να βγάλει παιδιά, στο να μπορούμε αυτά τα παιδιά που είναι τώρα 16, στα 17 τους, στα 18 τους, στα 19 τους, στα 20 τους, να τα δούμε Α1 με τον Ηρακλή. Πάντα υπήρχαν ταλέντα και τώρα υπάρχουν και στο μέλλον θα υπάρχουν. Οι συγκυρίες τώρα, έτσι όπως έχουν πέσει τα οικονομικά δεδομένα, έχουν πέσει κάπου. Το επίπεδο έχει πέσει, θα λέγαμε λίγο. Δεν μπορούν να έρθουν ξένοι πάρα πολύ καλή, πολύ ακριβή, και είναι ευκαιρία να επενδύσουμε στα παιδιά τα δικά μας. Νομίζω ότι και αυτή η φουρνιά του Ηρακλή και από πίσω κάποιοι που έρχονται έχουν δυνατότητες να ανεβάσουν το επίπεδο με σκληρή δουλειά και αργότερα να στελεχώσουν την αντρική ομάδα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό και μακάρι. Είναι πολύ καλό, σίγουρα, γιατί χρόνια ο Ηρακλής έχει πολύ δυνατές παιδικές ομάδες, εφηβικές ομάδες. Και ήταν κάπως απορία αυτών των ονών πώς δεν μπορούσε να προωθήσει περισσότερα παιδιά στην αντρική ομάδα. Ναι, γιατί στις ακαδημίες άρωνε και έπαιρνε το ένα πρωτάθλημα Ελλάδος πίσω από το άλλο. Ναι, έχει τεράστια παράδοση. Νομίζω ότι σαν τον Ηρακλή δεν υπάρχει ομάδα σε αυτές τις ηλικίες. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι κρίμα να μην έχει 2 και 3 και 4 παιδιά στην αντρική ομάδα. Να έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο. Τώρα θα κάνεις τη συζυγή σου, από ό,τι βλέπω. έχουμε συζητήσει ήδη και με τον Ορφανό, τον Γιάννη τον Ορφανό. Ναι. Δεν ξέρω φυσικά ακόμα αν είναι 100%. Τον προπονητή σου και πλέον και συνάδελφος. Και συνεργάτη. Ταυτόχρονα, ναι. Είναι τα ωραία. Ναι. Ήρθε ήδη και το τελευταίο ματς. Mm-hmm. Μιλήσαμε λιγάκι. Οπότε έχει εικόνα. Χρόνο, έχει εικόνα. Πώς θα γίνει, πώς θα στελεχωθεί η ομάδα. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Καλή ξεκούραση, γιατί έχουμε ένα μήνα μπροστά μας περίπου. Και καλή επιτυχία στο Final Four. Μακάρι να μας φέρετε και την Πανελλήνια Κούπα. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Καλή συνέχεια και στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, Λέβης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.